Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις στη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στο αυτοδιοικητικό πεδίο σίγουρα το πιο σημαντικό θέμα είναι η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη συνάντηση επί της ουσίας που γίνεται με το όργανο της αυτοδιοίκησης, με αυτό το συλλογικό όργανο της αυτοδιοίκησης, όπου πραγματικά συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα. Στην πορεία της εκπομπής θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα, στο πεδίο της τρομοκρατίας, είχαμε άλλη μια γιάφκα που βρέθηκε, εντοπίστηκε από την αντιτρομοκρατική μετά από εκτεταμένη έρευνα που έγινε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Σεπόλια. Γενικά είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, θα αναλύσουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Φυσικά στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και Δέσποινα Σβουρδάκου να δούμε και θέματα της κοινωνίας. Θα ξεκινήσω όμως δίνοντας βασικό στοιχείο βέβαια της επικαιρότητας είναι και το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ανακοινώθηκαν επί της ουσίας το πού θα γίνουν τα κλειστά κέντρα κράτησης και μάλιστα με τη μέθοδο της επίταξης, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ήδη έχουμε τις πρώτες απαντήσεις, αντιδράσεις από τα νησιά. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Να ξεκινήσω όμως δίνοντας τρόπους επικοινωνίας. Να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις και φυσικά το ρεπορτάζ από τις περιοχές σας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-0711 και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atticatv.gr. Επίσης στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις συνεντεύξεις μας στο Δημοσκοπήσεις Attica TV. Πάμε κατευθείαν να δούμε το φιλεράκι της αυτοδιοίκησης, γιατί θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχει σχέση με την αυτοδιοίκηση και μιλάμε φυσικά για τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με τον Πρωθυπουργό και επιστρέφουμε. Και πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της συνάντησης, αυτής της πρώτης συνάντησης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Στην άλλη άκρη βρίσκεται ο Δημήτρης Καφαντάρης, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Καλησπέρα, Γενικέ. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλή εβδομάδα. Μία ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση, η πρώτη επί της ουσίας μετά τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η πρώτη που γίνεται με τον Πρωθυπουργό. Ποια είναι τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, Γενικέ? Καταρχήν, φανταστείτε ότι είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί σπάνια τελευταία χρόνια, βαμβό και καθόλου, είχαν αυτές τις συναντήσεις με ατζέντα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είναι σημαντικό λοιπόν ως γεγονός που η Εκκλησιαστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ μαζί με πλειάδα υπουργών και υπουργών, παρουσία του Υπουργού, του Πρωθυπουργού της χώρας μας, του πρόεδρου της κυβέρνησης, ασχολήθηκε με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Αυτό το οποίο κυριάρχησε στην κουβέντα είναι η διαδικασία της διοικητικής μεταρρύθμισης, αυτό το οποίο ήδη ετοιμάζεται για την αυτοδιοίκηση. Και αυτό το οποίο υπόθηκε και από τον Πρόεδρο και από όλους μας είναι ότι πρέπει να καθαρίσουμε πλέον τι αυτοδιοίκηση ζητάμε. Ποιος είναι ο ρόλος της, μέχρι πού θα φτάνει η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η περιφέρεια και το κράτος. Αυτό που καθαρά υπήρχε δηλαδή, υπήρχε, θα μου επιτρέψετε γενικά, σαν πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης να διαχωριστούν οι αρμοδιότητες, γιατί βλέπαμε ο ένας βαθμός επί της ουσίας να επισκιάζει ή να επικαλύπτει τον άλλον. Και επειδή λοιπόν μιλάμε για δύο παράλληλους θεσμούς, περιφέρεια και πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, δεν μιλάμε για επικαλυπτόμενους θεσμούς. Πρέπει να είναι καθαρό πλέον στον πολίτη το τι κάνει ποιος. Πρέπει η αυτοδιοίκηση λοιπόν να αποκτήσει ένα καθαρά αναπτυξιακό ρόλο. Να μπορεί να αυτοδιοικείται και να δημιουργεί οικονομίες ανάπτυξης στον τόπο. Αυτό λοιπόν είναι βασικός τίτλος στην κουβέντα μας. Όπου επιμέρους θέματα που βάλαμε είναι το θέμα του ΕΣΠΑ, ότι πλέον είναι όριμες οι συνθήκες να έχει και η αυτοδιοίκηση το δικό της κομμάτι από το ευρωπαϊκά προγράμματα του ΝΑΠΟ ΕΣΠΑ, όχι μόνο οι περιφέρειες, να καθαριστεί αυτό. Αναφέρθηκε ξεκάθαρα
το θέμα των αρμοδιοτήτων και των πόρων και της φορολογικής μεταρρύθμισης αποκέντρωσης των πόρων προς την αυτοδιοίκηση, μιλήσαμε ουσιαστικά για μία αρχή νέα με εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Να εμπιστεύεται λοιπόν η πολιτεία την αυτοδιοίκηση και εμείς την πολιτεία. Να μην υπάρχουν ευθυνιδιασμοί σε τροπολογίες το βράδυ, σε νομοσχέδια τα οποία ουσιαστικά είναι χωρίς να έχουμε εμείς ενημερωθεί και να έχουμε εκφερειγμένο όπως ορίζει η διαδικασία και οι νόμοι. Άρα λοιπόν άνοιξε ουσιαστικά ένα μεγάλο φάσμα κουβέντας που ξεκινά ουσιαστικά σήμερα για να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο ζητάμε χρόνια. Ζητάμε μια αυτοδιοίκηση ισχυρή, με καθαρές σχέσεις με την κυβέρνηση, την εκάστοτε την περιφέρεια, αλλά και τους πολίτες, για να μπορεί να δημιουργεί και να συμβάλλει, να βάζει πλάτη εισαγωγικά στην γενικότερη προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας μας. Το προσφυγικό και άλλα ζητήματα, τα οποία τέθηκαν σε μια κουβέντα που κράτησε πάνω από 2 ώρες, πραγματικά ανοίξαμε τα χαρτιά μας, θα έλεγα, μιλήσαμε με ειλικρίνεια μεταξύ μας και ουσιαστικά αυτό που εμείς αποκομίσαμε είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού μας και πρόεδρου της κυβερνήσεως. Πρώτον, ότι θα κινηθούμε γρήγορα εντός του 20 σε μεγάλες τομές για την αυτοδιοίκηση, όπως είναι το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, μάλλον ο κώδικας, το οποίο ήδη ξεκινάει και κουβεντιάζεται με κοινές επιτροπές διαβούλευσης, είναι θα εξεταστεί σοβαρά το θέμα του να έχει η αυτοδιοίκηση το δικό της κομμάτι από το ΕΣΠΑ. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, Γενικέ, θα μου επιτρέψετε. Είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα και παλαιότερα, ότι και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης πρέπει να έχει επί της ουσίας κατευθείαν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και να μην περνάει από την περιφέρεια. Προσέξτε, δεν απαιτούμε, δεν θέλουμε να γίνουμε επέτες. Ζητάμε τα αυτονόητα, ζητάμε τα δικά μας να τα χειριζόμαστε εμείς. Δεν μπορεί την πλατεία ενός χωριού ή την ίδρυψη ενός τόπου να εξαρτάται από το χρηματοδότηση της περιφέρειας. Πρέπει να είναι δικό μας αντίστοιχο πρόγραμμα που να μπορεί να υλοποιεί και να σχεδιάζει η αυτοδιοίκηση μόνη της. Και παράλληλα, αυτό που υπόθηκε και έγινε αποδεκτό, το έχει ήδη πει ο Υπουργός Εσωτερικών, είναι ουσιαστικά ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο θα υπάρχει μια σχέση συμβατική μεταξύ του Υπουργείου και της αυτοδιοίκησης, ώστε μαζί να σχεδιάσουν τις δράσεις σε ένα πακέτο περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία που ξεκινά, μια μεταξέλιξη δηλαδή του φιλόδημου, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει έργα οριζόντια η αυτοδιοίκηση, έργα τα οποία έχει ανάγκη, και να μπορέσουμε μέσα από σωστή διαχείριση μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και αυτοδιοίκησης να φέρουμε πιο κοντά, να συγκλίνουν και τα χωριά και οι πόλεις και οι περιφέρειες, γιατί πραγματικά υπάρχουν και ανισότητες και ενδονομαρχιακές, ενδοπεριφερειακές. Άρα λοιπόν κάνουν πολλά ζητήματα. Βάλαμε το θέμα των ΚΑΠ, την αλλαγή του τρόπου κατανομής, όπου θα ξεκινήσω άμεσα ένας διάλογος ώστε να καταλήξουμε σύντομα σε ένα νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ, γιατί δεν είναι μόνο το μηδενιακό κριτήριο. Εδώ υπάρχουν δήμοι που έχουν χαμηλό πληθυσμό, 20-30 χιλιάδων κατοίκων, αλλά έχουν τεράστια έκθεση όσο είναι όλη η Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε διαφορετικά προβλήματα και αυτό πρέπει να το δούμε άμεσα. Και υποσχέω και ο Υπουργός Εξωτερικών ότι θα ανοίξει αυτή η κουβέντα ώστε πλέον τα κριτήρια να αλλάξουν προς όφελος, αναλαμβάνω, της ισονομίας και της σύγκλησης. Τη σύγκληση μεταξύ δήμων, περιφερειών και τόπων. Άρα αντιλαμβάνομαι. Πολλά ζητήματα. Αντιλαμβάνομαι γενικά ότι δεν ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη, σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν μια πολύ ουσιαστική σύσκεψη, γιατί τα θέματα που αναφέρατε κι εσείς πριν από λίγο, τα οποία συζητήθηκαν και έχουμε τις πρώτες τοποθετήσεις μέσα από τη συζήτηση που έγινε, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αυτοδιοίκηση. Μα δεν ήταν καθόλου εθιμοτυπική. Ήταν μια καθαρά ουσιαστική σύσκεψη κουβέντας μεταξύ των αυτοδιοικητικών και της κυβέρνησης, έτσι ώστε να βάλουμε το πλαίσιο, με τη σφραγίδα φυσικά του Πρωθυπουργού, την πρώτη κυβέρνηση, τη σφραγίδα ότι διαβεβαίωση ότι αυτό θα προχωρήσει τάχιστα, γιατί δόθηκαν και εντολές από τον πρόεδρο της κυβέρνησης στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα, για να
τρέξουν οι διαδικασίες και στο ασφαλιστικό κομμάτι που ήδη περνάει ο κύριος Βούτσης τώρα και αφορά τα μεγάλα ζητήματα των ερευτών με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν άνοιξαν μεγάλο κομμάτι κουβέντας, όπως είναι η φορολογική αποκέντρωση για τον ένφια, που ουσιαστικά αυτό που υπόθηκε ότι είναι ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να φτάσει μετά τις φορολαφρύνσεις που γίνονται με τη μείωση του ένφια και καθαρίσει το ποσό, τότε να μεταφερθεί στην αυτοδιοίκηση, αλλά με συγκεκριμένη διαδικασία και με σοβαρούς συστακτικούς μηχανισμούς. Μιλήσαμε για το θέμα της υγείας, ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή η πρωτοβάθμια υγεία να πάει στους Δήμους. Και αυτό ο Υπουργός της χώρας είπε ότι θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του Υπουργείου ως υγείας. Μετά θα ανοίξει κουβέντα για το κομμάτι αυτό, ώστε να έχουμε μια αυτοδιοίκηση ισχυρή. Όχι να είμαστε ουραγοί της Ευρώπης, αλλά να πηγαίνετε παράλληλα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γιατί ξέρετε ότι είμαστε πραγματικά η ουρά της Ευρώπης σε πολλά θέματα στην αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι γενικέ, αφού συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό και δόθηκαν και οι πρώτες κατευθύνσεις, είναι δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα θα έχετε και συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς για επιμέρους ζητήματα. Μα ήδη με τον Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε φτιάξει κοινή ομάδα εργασίας, η οποία δουλεύει για το νέο κώδικα. Ήδη στο κομμάτι των ενός νομοσχεδίου πάει άμεσα στη Βουλή, που έχει πολλά άρθρα που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Έχουμε καθημερινή συνεργασία και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλη ομάδα από την ΚΕΔΕ και με άλλα υπουργεία, ώστε να υπάρχει αυτή η συνεννόηση πριν κάτι πηγαίνει προς ψήφιση, να έχει ζυμωθεί σωστά, ώστε να μην υπάρχουν παρενέργειες στον αφορά την εφαρμογή του. Γιατί ξέρετε, η πολυνομία δημιουργεί και ανομία. Δηλαδή, οι πολλοί νόμοι αφήνουν πολλά παράθυρα. Πρέπει λοιπόν να σφίξουμε το νομικό πλαίσιο έτσι, ώστε να μην αφήνουν περιθώρια για ανομίες σε κανέναν βαθμό αυτοδιοίκησης, φυσικά ούτε και στο κεντρικό κράτος. Άρα λοιπόν η πολυνομία πρέπει να τελειώσει. Πάμε σε καθαρά νομοσχέδια με τον κώδικα που θα καθαρίσει τα θέματα της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και της κυβέρνησης και του κράτους, για να μπορούμε να πορευτούμε τη νέα εποχή, τη νέα δεκαετία που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο. Η λέξη εμπιστοσύνη που εγώ ανέφερα στην τοποθέτησή μου και ο Πρωθυπουργός της χώρας με αυτό έκλεισε. Ότι πρέπει να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να έχουμε καθαρές σχέσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε για τον πολίτη. Είχε χάθει γενική η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, θεωρείτε, επειδή είστε ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα, συμμετέχετε χρόνια σε συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Αυτό το κομμάτι είχε χαθεί, υπήρχε ρήγμα ανάμεσα στη σχέση των δύο αυτών φορέων? Σίγουρα υπήρχε ρήγμα, γιατί υπήρχαν πάντα πάρα πολλοί εθνιδιασμοί, πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Και ξέρετε, πάντα υπήρχε μια καχυποψία και ο Χλιστέγης σε ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά εισαγωγικά διέλυσε την αυτοδιοίκηση. Έχει πολλά προβλήματα κυβερνησιμότητας η αυτοδιοίκηση, τα είχαμε πει αυτά. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε μια εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν μιλάγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, που για μας το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το σπίτι μας, είναι η συνέχεια της αυτοδιοίκησης, είναι αυτό το οποίο το θεωρούμε συμπαραστάτη και το θέλουμε να μιλάμε συνέχεια σε κάθε βήμα που κάνουμε, δεν βρήκαμε όταν ανοιχτά. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνη. Να υπάρχουν παράλληλες θεσμοί, είμαστε παράλληλοι θεσμοί, και από την άλλη πρέπει να κοινά να συζητάμε και να καταλήγουμε σε προτάσεις, γιατί εμείς και οι περιφέρειες και οι Δήμοι γνωρίζουν πιο καλά, πιστέψτε με, από αυτούς που διοικούν κάθε φορά τα Υπουργεία, το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι είμαστε ο απορροφητήρας των προβλημάτων και της καθημερινότητας του πολίτη. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, η σχέση, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων για να καταλήγουμε πάντα σε σωστά αποτελέσματα, και θα πρέπει επιτέλους το κράτος να αρχίσει να αφήνει λίγα και κεκτημένα προς τους άλλους συνοδοιφόρους που είναι η περιφέρεια και η Δήμη. Να μην τα κρατά όλα στο κέντρο. Αν ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός και όλα αυτά τα ζητήματα επιληθούν που αναφέρατε κι εσείς πριν και στη συζήτηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι αυτό πραγματικά μια μεταρρύθμιση για την αυτοδιοίκηση? Εγώ θεωρώ ότι είναι η τελευταία ευκαιρία της αυτοδιοίκησης
για να κάνει την επανεκκίνησή της. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πραγματικά έχει δείξει βήματα γραφής, ότι ζητά το καινούριο, θέλει αλλαγές, μιλάει για μια νέα εποχή, για τη στιαγή εποχή, για την πράσινη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία για μας να κάνουμε αυτή τη νέα αρχή. Άρα λοιπόν ποντάρουμε πάρα πολλά στην πολιτική ηγεσία που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του στο Υπουργείο Εσωτερικών και του συγχαίρουμε για μια ακόμα φορά. Προσπαθούν λοιπόν να δώσουν λύσεις σε πολλά ζητήματα. Αυτό το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή προς ψήφιση, ο νέος κώδικας, να είναι έτσι γραμμένος που να ανοίγει το διακόπτη και να μας δίνει την εκκίνηση για να φύγουμε μπροστά. Γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε να φύγουμε μπροστά, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και να κάνουμε την αυτοδιοίκηση κανονική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να έρθουμε στην κανονικότητα. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ, Γενικέ. Καλή συνέχεια. Φυσικά, εδώ μέσα από το Attica TV και τις δημοσκοπήσεις θα τα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα και τα επιμέρους ζητήματα που υπάρχουν. Είναι θέματα που και το προηγούμενο διάστημα και εμείς μέσα από την εκπομπή τα έχουμε θέσει με όλους εσάς τους αυτοδιοικητικούς. Οπότε είναι πολύ ψηλά στην δική μας ατζέντα. Καταρχήν, να ξέρετε ότι το Μάρτιο, τα μέσα Μαρτίου, πάμε σε ένα έκτακτο συνέδριό μας, που εκεί πλέον θα μπουν αυτά τα κέρια ζητήματα, όπως είναι, ας πούμε, η τοπική ανάπτυξη, το τοπικό ολοκληρωμένο αντιστοιχειακό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, η δικητική μεταρρύθμιση, ζητούντα σοβαρά τα οποία ουσιαστικά θα δώσουμε και τις κατευθύνσεις πλέον μαζί με το Υπουργείο και την Μέρα της Εργασίας για αυτό που θέλουμε να ετοιμάσουμε για τις νέες δεκαετίες. Με μεγάλη χαρά θα τα πούμε και στο στούντιο, Γενικέ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά κι εγώ. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το τι είπε ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, σε αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό εσταντανέ πριν ξεκινήσει η συνάντηση είναι όταν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου Απέτσο με ηλεκτρικό ποδήλατο, όπου σηματοδοτούσε και αυτό το δικό του σκεπτικό, τη δική του οπτική για το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Κυβέρνηση αυτή εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο μάλλον την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στις ανάγκες, στα προβλήματα των πολιτών. Και θέλουμε μέσα από αυτή τη μεγάλη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία να σας δώσουμε την δυνατότητα να είστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτών σας. Θέλουμε τη βοήθεια και συνεργασία. Δεν είναι μια συνάντηση στην οποία ήθελα να ενεψημυρίσουμε ή να γκρινιάξουμε. Είναι μια συνάντηση στην οποία ήρθαμε να συνεργαστούμε για να φύγουμε μπροστά. Έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος με όλα όσα έχουμε περάσει από μια δεκαετία κρίσης η οποία πήγε πίσω για την αυτοδιοίκηση και οι προκλήσεις μπροστά μας πλέον είναι μεγάλες και ανοίγονται νομίζω διάπλατα. Αλλάζουμε όμως θέμα και κλίμα. Έχουμε και εξελίξεις σε σχέση με τον τσοβόλο του Συντάγματος. Έχουμε μετά από εκτεταμένη επιχείρηση που έγινε της αντιτρομοκρατικής στο κέντρο της Αθήνας, νέα γιάφκα εντοπίστηκε με πολύ πλούσιο υλικό. Λεπτομέρειες θα μας πει τώρα στην αίθουσα σύνταξης όπου βρίσκεται η Κατερίνα Καμπόλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Το δεύτερο λοιπόν κρυσφύγετο μέσα σε λίγες ημέρες εντοπίστηκε από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, αυτή τη φορά στην περιοχή των Σεπολίων. Πρόκειται, θεωρείται μάλλον, ως ο επιχειρησιακός χώρος του Γιάννη Μιχαηλίδη και των συνεργών του, όπως έχει γίνει γνωστό, το ξεβόλος του Συντάγματος. Το διαμέρισμα ήταν και πάλι μισθωμένο από τη μία εκ των δύο γυναικών που έχουν συλληφθεί μαζί με τον τοξοβόλο, την Κωνσταντίνα Θανασοπούλου. Όμως είχε νοικιαστεί με πλαστά στοιχεία και μάλιστα ήταν τα στοιχεία της ταυτότητας που βρέθηκε μία ταυτότητα που βρέθηκε την Παρασκευή στο άλλο κρυσφύγετο στα Πατήσια. Αυτή τη φορά στα Σεπόλια βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα ήταν σε λειτουργία, γεγονός που σημαίνει ότι πολύ πιθανό κάποιος να έχει βρεθεί πρόσφατα εκεί. Mm-hmm. Επίσης βρέθηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και πλήθος κλειδιών, που επίσης ίσως να σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα σπίτια που είναι ακόμα υπό έρευνα, οι αρχές το ερευνούν. Επίσης βρέθηκε και ένας φορητός ασύρματος. Και να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον δύο ακόμα συνεργούς. Μάλιστα, έχουν στα χέρια τους, η αστυνομία έχει στα χέρια της την περιγραφή του ανθρώπου που προσέλαβε τον καθαριστή του άλλου διαμερίσματος. Mm-hmm. Της πρώτης γιάφκας που εντοπίστηκε την Παρασκευή. Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή. Mm-hmm. Όπου είχε βρεθεί εκεί και το ντρόουν, τα εξαρτήματα τα οποία βρέθηκαν μάλλον εκεί, δίνουν το παλμό και δείχνουν ότι αυτό το ντρόουν χρησιμοποιήθηκε για να κατασκοπευθούν κάποιοι χώροι από τον αέρα, Γιώργο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε για την επικαιρότητα και όχι μόνο, να δούμε όλες τις δικαστικές εξελίξεις και όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της εκπομπής. Είναι μαζί μας και πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη χαρά ο Πέτρος Κουσουλός, εκδότης της εφημερίδας BAM, εκδότης της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας e-Reportage και πάρα πολύ γνωστός δημοσιογράφος και φίλος, μπορώ να πω, γιατί έχω ξεκινήσει τα πρώτα βήματά μου δίπλα του, σε ένα διαφορετικό ρεπορτάζ από ό,τι κάνω σήμερα, αλλά έχω μάθει πολλά δίπλα του. Πέτρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλή χρονιά να σου ευχηθούμε. Να είσαι καλά και εσύ, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ. Γιατί είσαι ένας από τους καλύτερους, έχουμε συνεργαστεί μαζί, είσαι ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους και ως προς την ποιότητα του περιεχομένου, αλλά και ως άνθρωπος. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος για τη ραγδαία εξέλιξη την οποία έχεις τα τελευταία χρόνια και έχουμε και καλή επιτυχία στην εκπομπή σου, την οποία την παρακολουθώ ανελιπώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω, καταρχήν δεν μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, είναι πολύ δύσκολο. Να μιλάμε στον ελληνικό. Νιώθω ιδιαίτερα, γιατί συνήθως βρισκόμασταν σε διαφορετική θέση ο καθένας. Συνήθως εγώ ήμουν από εκείνη τη θέση, εσύ από εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να το διαχειριστώ σήμερα για να βγάλουμε και πολύ όμορφες ειδήσεις. Εκδότης της εφημερίδας BAM. Θεωρώ από τους καλύτερους σε ένα κλειστό γκρουπ που είναι οι δικαστικοί συντάκτες και θέλω να μιλήσουμε για το δικαστικό ρεπορτάζ και για τις εξελίξεις που έχουμε. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε κατάθεση της πρώην εισαγγελέως της κυρίας Τσατάνη στην προανακριτική για τον Παπαγγελόπουλο. Είναι υποθέσεις πραγματικά. Κάθε φορά που γίνεται συζήτηση βγάζουν πάρα πολλά στοιχεία. Το ερώτημα που θέλω να σου θέσω, Πέτρο, και από την εμπειρία που έχεις, την πολυετή εμπειρία, μπορούμε να βγάλουμε αποτέλεσμα, βγαίνουν αποτελέσματα από αυτές τις συζητήσεις? Άκουσα να δεις. Μέχρι στιγμής, καταρχάς, έχουμε βγάλει ένα αποτέλεσμα και ένα συμπέρασμα, μάλλον νομίζω όλοι. Όλοι όσοι ενώ δεν φορούν γυαλιά ή δεν φορούν παροπίδες ή δεν προσπαθούν να προσεγγίσουν πολιτικά την κατάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εκεί πέρα υπάρχει και ένα πολιτικό μπραντεφέρ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πέρα πλέον, Γιώργο, δεν μιλάμε για μια υπόθεση Νοβάρτης, έτσι. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν αναφερόμαστε πλέον σε μια σκευωρία η οποία ενδεχομένως στήθηκε για να πληγούν οι πολιτικοί αντίπαλοι με την υπόθεση Νοβάρτης. Οι καταθέσεις οι οποίες έχουν δοθεί και είναι καταθέσεις τριών ενεργείων εισαγγελέων, του κυρίου Αγγελή, της κυρίας Ράικου και του κυρίου Αθανασίου και μιας πρώην εισαγγελέως της κυρίας Τσατάνη, η οποία, να σου θυμίσω, ότι πρώτη είχε καταγγείλει το 2015 παρεμβάσεις από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Μας οδηγούν σε άλλα μονοπάτια. Εδώ πέρα μιλάμε ουσιαστικά και έχουμε να κάνουμε με καταγγελίες οι οποίες ακούγονται από ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς κατά του πρώην πολιτικού τους προϊσταμένου, οι οποίοι λένε τι, ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος κατά το δοκούν προσπαθούσε να παρεμβαίνει σε διάφορες υποθέσεις με διάφορους τρόπους. Άλλες υποθέσεις να τις τρέχει γρήγορα για δικούς του λόγους και άλλες υποθέσεις να τις κρατάει χαμηλά ή να τις βάζει στο αρχείο ή, εν πάση περιπτώσει, να κολυσιεργεί τις έρευνες. Άρα, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα παραθεσμικό, παύλα, παραδικαστικό και το βάζω σε εισαγωγικά κύκλωμα, το οποίο καταγγέλλεται με επικεφαλή στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά, επειδή έχουμε ασχοληθεί και στην εφημερίδα και στο site πάρα πολύ και ουσιαστικά είχαμε προαναγγείλει το τι μελιγενέστε μέσω του ρεπορτάζ. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα οποία κατατίθενται αυτές τις ημέρες στην προανακριτική, εμείς τα είχαμε γράψει και τα είχαμε επισημάνει μέσω πρωτοσελίδων μας. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, γιατί εγώ κάνω δικαστικό ρεπορτάζ 15 χρόνια σχεδόν. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να ακούγονται δημόσια σε μια προανακριτική επιτροπή τέτοια πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι υπήρξε και διατελούσε ως επικεφαλής του Υπουργείου κατά της Διαφθοράς. Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, γιατί φυσικά οι διαδικασίες είναι ανοιχτές. Ναι. Είναι ανοιχτές και σίγουρα θα βγαίνουν καινούργια στοιχεία, θα υπάρχει και η υπερασπιστική γραμμή του κ. Παπαγγελόπουλου. Τίθεται θέμα για τη λειτουργία της δικαιοσύνης γενικά? Καταρχάς, εμένα με θλίβει πάρα πολύ και είναι πολύ σωστό το ερώτημα το οποίο θέτεις. Επειδή προέρχομαι και από δικαστική οικογένεια και όπως ξέρεις και εσύ, ασχολούμαι με το δικαστικό ρεπορτάζ, εγώ θλίβομαι γιατί το μήνυμα το οποίο περνάμε στον κόσμο αυτές τις ημέρες είναι ότι η δικαιοσύνη νοσεί. Η εικόνα της δικαιοσύνης λοιπόν στα μάτια του κόσμου έχει καταβαραθρωθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι πολίτες πραγματικά και έχουν χίλια δίκαια, σου λένε ποιοι μας δικάζουν,
ποιους να εμπιστευτούμε. Εδώ πέρα ακούμε απίστευτα πράγματα να καταγγέλνουν ενεργεία εισαγγελείς. Άρα. Ή ακόμα θα σου πω, Πέτρο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ακόμα και ένας απλός πολίτης θα πει: εγώ πώς θα δικαστώ, αυτό. Δηλαδή, αύριο στο δικαστήριο. Έχω τη δίκη, έχω σε ένα μονομελές, σε ένα πολυμελές. Αυτή κάτι... η απόφαση πώς θα βγει, μπορεί να παρεμβάλλει, να μπει κάποιος και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή η έρευνα, καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι. Ότι και να το πούμε για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές σου, έτσι, ότι η πλειονότητα των Ελλήνων εισαγγελέων και δικαστικών και δικαστών δουλεύουν πολύ σκληρά κάτω από αντίξωες συνθήκες και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Έτσι, δηλαδή, τιμούν τον όρκο τον οποίο έχουν δώσει. Δυστυχώς, από ό,τι αποδεικνύεται, υπάρχει και μια μικρή ομάδα η οποία ενεργούσε με ένα διαφορετικό τρόπο. Άρα, πρέπει να ξεχωρίσουμε και να δούμε το ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ζήτημα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πολίτης χάνει την εμπιστοσύνη του απέναντι στη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό το οποίο είναι επιτακτικό είναι αυτή η έρευνα να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Να έχουμε τις υπόλοιπες εξελίξεις. Αν κληθεί ο κύριος Παπαγγελόπουλος να λογοδοτήσει κάποια στιγμή, ας πούμε, σε ένα ειδικό δικαστήριο, γιατί κάτι τέτοιο από ό,τι προκύπτει και από το ρεπορτάζ το δικό μου είναι το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προς εκεί οδεύει, δηλαδή, η κατάσταση. Υπάρχουν αδικήματα τα οποία έχουν περιγραφεί, έχουν καταγραφεί από τις καταθέσεις τριών εισαγγελέων, οι οποίοι δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων μεταξύ τους. Γιατί ακούω τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι εισαγγελείς για διάφορους λόγους προσωπικούς, γιατί δεν τους έκανε τα ρουσφέτια, γιατί δεν τους έκανε τις χάρες, αποφάσισαν να βγουν και να τον καταγγείλουν. Αυτό είναι ανόητο για μένα να ακούγεται ως ισχυρισμός από έναν πρώην υπουργό. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη η θέση του, το αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι ανόητο να έχει αυτή την υπερασπιστική γραμμή. Δηλαδή, τρελάθηκε ο κύριος εισαγγελής, τον οποίο κάποτε εξυμνούσε ο κύριος Παπαγγελόπουλος και του έλεγε ότι είναι από τους καλύτερους εισαγγελικούς λειτουργούς. Τρελάθηκε η κυρία Ράικο, η οποία να σου θυμίζω ήταν η πρώτη η οποία τον είχε φωτογραφίσει ως Ρασπούτιν. Έτσι. Τρελάθηκε και ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος κλήθηκε λόγω της κατάθεσης κυρίας Ράικο και είπε τα χειρότερα. Είναι πιο επιβαρυντική η κατάθεση του κύριου Αθανασίου. Γιατί τρελάθηκαν όλοι αυτοί. Τρελάθηκε η κυρία Τσατάνη, η οποία κατήγγειλε ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος παρενέβαινε στην υπόθεση του Βγενόπουλου. Όλοι αυτοί έχουν τρελαθεί. Δηλαδή, τόσοι εισαγγελικοί λειτουργοί μαζεύτηκαν ένα ωραίο πρωινό και είπανε: δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, ας πούμε, με τι να ασχοληθώ. Ας πάμε να καταγγείλουμε τον Παπαγγελόπουλο. Τον ακούω, τον πρώην υπουργό, σέβομαι, τον συμπονώ πραγματικά γιατί έχει περιέλθει σε μια ιδιαίτερη δυσχερή θέση. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και γι' αυτό στο ερώτημα το οποίο έθεσα, αν βλέπω ειδικό δικαστήριο, στο πω ξεκάθαρα ότι βλέπω ειδικό δικαστήριο. Πάντως και σε σχέση με τα συγκεκριμένα ονόματα αυτούς τους ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς, είναι πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει στο παρελθόν πολύ σημαντικές υποθέσεις. Και αυτό δεν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όταν ακούγεται όλο αυτό το πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και από την πλευρά του κ. Παπαγγελόπουλου. Μιλάμε υποθέσεις εξοπλιστικών, μεγάλες υποθέσεις που... Δάνεια είναι... ΜΜΕ, επιχειρηματικές υποθέσεις. Τώρα, πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μιλάμε για πρωτοκλασσάτους, δηλαδή, εισαγγελικούς λειτουργούς. Πρωτοκλασσάτους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι αδόκιμο, αλλά... Ναι. Η κυρία Ράικου ήταν επικεφαλής της εισαγγελίας διαφθοράς, έτσι. Μέχρι που τη διαδέχθηκε η κυρία Τουλουπάκη, μάλλον παραιτήθηκε η κυρία Ράικου λόγω διαφόρων δημοσιευμάτων τα οποία υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Ο κύριος Αθανασίου. Και που στην κυρία Ράκου, θα μου επιτρέψει, Πέτρο, οφείλεται και ένα μεγάλο μέρος της ανάδειξης και της αποκάλυψης για το θέμα των εξοπλιστικών. Βέβαια. Τσοχαντζόπουλος, όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολούθησαν είναι βάσει των ερευνών που έκανε η ομάδα της κυρίας Ράκου. Ο κύριος Αθανασίου, απ' την άλλη, ήταν επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας. Είχε όλους τους φακέλους με τα δάνεια κομμάτων, δάνεια μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιχειρηματιών, δηλαδή ήταν σε κομβικό πόστο έτσι και ο κύριος Θανασίου. Ο κύριος Αγγελής είναι πολύ γνωστός εισαγγελέας, ήταν υπεύθυνος για τις δικαστικές συνδρομές και όχι μόνο. Χειρίστηκαν πολύ δύσκολες υποθέσεις. Και αυτό το οποίο με τρομάζει πραγματικά είναι βλέποντας αυτά τα οποία κατατίθενται στην Προανακριτική Επιτροπή, ο τρόπος με τον οποίο φέρεται ή τουλάχιστον κατηγορείται από τους μάρτυρες ότι ενεργούσε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος άλλες υποθέσεις ήθελε να τις θάβουν και να τις κρατάνε χαμηλά και άλλες υποθέσεις να τους δημιουργήσουν πρόβλημα, έστω και αν δεν είχαν στοιχεία. Και επιτρέψτε μου να σου πω, Γιώργο, ότι αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αφορά και εν ενεργεία εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι φέρονται και κατονομάζονται ως η ομάδα του κύριου Παπαγγελόπουλου, οι οποίοι έκαναν συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες, αλλά αφορά και το δικό μας το συνάφι. Έχουν ακουστεί ονόματα δημοσιογράφων, έχουν ακουστεί ονόματα εκδοτών. Έχουν ακουστεί και έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής από τις καταθέσεις
ονόματα δικαστικών συντακτών, οι οποίοι φέρονται ότι και εκείνοι είχαν παίξει το δικό τους το ρόλο. Ότι δηλαδή εδώ πέρα αποκαλύπτεται ότι είχε στηθεί μια ομάδα. Μια παραθεσμική ομάδα, η οποία έκανε ό,τι ήθελε στην ελληνική δικαιοσύνη. Τους στοχοποιούσαν στην αρχή μέσω δημοσιευμάτων. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος παράγγελνε στη συνέχεια έρευνες, οι οποίες έρευνες κατέληγαν σε δικούς τους, από ό,τι φαίνεται, συγκεκριμένους αγγελικούς λειτουργούς και είχαν ορισμένους ανθρώπους σε ομοιρία. Όλο αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας. Δεν είναι θέμα Παπαγγελόπουλου μόνο. Στην αρχή της τοποθέτησής σου ξεχώρισες δύο υποθέσεις, την υπόθεση Παπαγγελόπουλου με την Νοβάρτης. Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να διαχωριστούν αυτές οι δύο υποθέσεις? Γιατί πλέον έχει ανοίξει βεντάλια. Και είναι κάτι το οποίο το γράψαμε και στην ΠΑΜ την Κυριακή. Έχει ανοίξει βεντάλια. Ξεκίνησε η υπόθεση ως μια καταγγελόμενη σκευωρία από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Σαμαρά και τους υπόλοιπους, οι οποίοι λένε ότι εδώ πέρα στήθηκε ένα παιχνίδι προκειμένου να μας στήσουν στον τοίχο και να μας κρεμάσουν στα μανταλάκια για την υπόθεση Νοβάρτης. Αλλά όπως έχεις παρατηρήσει και εσύ, γιατί είσαι πάρα πολύ έμπειρος, οι καταθέσεις των εισαγγελέων δεν μιλούν μόνο για την υπόθεση Νοβάρτης. Μιλάνε και για άλλες υποθέσεις. Έχουμε την υπόθεση του Βιανόπουλου, έχουμε την υπόθεση του Αλαφούζου, έχουμε την υπόθεση του Παπαχρήστου. Έχει ανοίξει βεντάλια, όπως είπες πολύ χαρακτηριστικά. Ναι, δηλαδή έχουμε και άλλες υποθέσεις. Δεν είναι μόνο η Νοβάρτης. Η Νοβάρτης, είναι μια υπόθεση η οποία ακόμα διερευνάται, γιατί αν θέλεις την άποψή μου, για μένα η Νοβάρτης είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι υπήρχε σκάνδαλο στο χώρο του φαρμάκου. Αυτό θα ήμασταν τρελοί να το πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Υπήρχε σκάνδαλο. Αλλά είχε το σκάνδαλο αυτές τις διαστάσεις? Δηλαδή θέλω να πω ότι τα πήραν πολιτικοί για να εκδοθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, ή στήθηκε κάτι άλλο? Ή εργαλειοποιήθηκε η αποκάλυψη για το σκάνδαλο της Νοβάρτης από την τότε κυβέρνηση, με αρρωγό και συμπαραστάτη και πρωταγωνιστή τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος είπε ότι αυτό το θέμα μπορώ να το χειριστώ με τον χύψη τρόπο προκειμένου να πλήξουμε τον πολιτικό μου αντίπαλο? Γιατί εγώ ως Έλληνας πολίτης, Γιώργο, και εσύ και όλοι οι τηλεθέτες οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή πιθανότατα, αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιοι πήραν τα λεφτά. Να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι για τις υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων. Θα το δούμε αυτό? Έτσι όπως πηγαίνει η έρευνα από την κυρία Τουλουπάκη, φοβάμαι ότι δεν θα το δούμε ποτέ. Γιατί εγώ δεν βλέπω να ακούμε κάτι άλλο όλους αυτούς τους μήνες ή εδώ και 1,5 χρόνο πλέον των όποιων συμπερασμάτων έχουν βγει διάφορα πολιτικά πρόσωπα. Ότι τάρπαξε ο ένας, ότι πήγαινε άλλος με τροχίλατες βαλίτσες στο Μαξίμου, ότι ο Χίψη υπουργός εμπλέκεται σε αυτήν την ιστορία. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι σε ό,τι αφορά το πραγματικό σκέλος της υπόθεσης. Τι έχει γίνει, πού είναι οι γιατροί αυτοί οι οποίοι τα παίρνανε? Ποιοι είναι αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι υπέγραφαν? Έχεις ακούσει εσύ να γίνει τίποτα? Εγώ δεν έχω δει κάτι. Και από ό,τι πληροφορούμε, η εισαγγελία διαφθοράς πηγαίνει με αριθμούς χελώνας. Δηλαδή, στην Αμερική κοντεύει να τελειώσει η έρευνα και να ολοκληρωθεί. Γιατί και εδώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και εδώ ασχολούμαστε τώρα εδώ και 2 χρόνια με το πώς θα στήσουμε τον πικραμένο ή, εν πάση περιπτώσει, αν ευθύνεται ο Βενιζέλος ή αν δεν ευθύνεται ο ένας ή ευθύνεται ο άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρξε πρόταση από το κίνημα αλλαγή στο προηγούμενο διάστημα για εκλήτευση τη κυρία Τουλουπάκη. Θεωρείς ότι πρέπει να. Όχι αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή. Κυρία Τουλουπάκη, κατά την άποψή μου και μιλώντας έτσι και με μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, θα πρέπει να κληθεί προς το τέλος. Αυτό δεν σημαίνει κάτι ότι θα εξεταστεί ως ύποπτη η κυρία Τουλουπάκη. Η κυρία Τουλουπάκη από την Προανακριτική πρέπει και θα κληθεί ως μάρτυρας. Αλλά θα πρέπει να έχουν συλλεγεί όλα τα στοιχεία, να έχουν δοθεί και άλλες καταθέσεις, γιατί σε πληροφορώ και θέλω να το πω στην εκπομπή σου σήμερα και να το αποκαλύψω, ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε κατάθεση ιδιώτη επιχειρηματία, η οποία θα είναι πάρα πολύ σοβαρή και κομβική για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι. Και πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος δεν τον γνώριζε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, σε αντίθεση με τους αγγελείς οι οποίοι πήγαν και κατέθεσαν. Θέλω να πω, δεν μπαίνω, έβγαινε στα γραφεία του κύριου Παπαγγελόπουλου και από ό,τι πληροφορούμαι εγώ, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει συλλέξει και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσει του νόμου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επιτρέπει πλέον να μπορεί το παρανόμως κτιθέν υλικό, δηλαδή το υλικό το οποίο είναι από παρακολουθείς κτλ., να χρησιμοποιηθεί αν αποδεικνύεται ότι έχουν διαπραγεί διάφορα αδικήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Είναι ένας νόμος τον οποίο τον είχε, να σου θυμίσω, ψηφίσει ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος το 2015 για να αξιοποιήσει τη λίστα Λαγκάρτ. Λίγο πριν να αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση τότε, τον κατήργησε και. Τον επανέφερε ο κύριος Τσιάρας. Έτσι. Δηλαδή, οπότε θες να κάνεις πάλι μπαμ το επόμενο διάστημα με τις αποκαλύψεις? Ήδη έχουμε προαναγγείλει κάτι στο φύλλο το οποίο πέρασε την Κυριακή, αλλά νομίζω ότι το προσεχές διάστημα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε πράγματα και ίσως ακούσουμε και ορισμένα πράγματα, τα οποία θα μας κάνουν να φρίξουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το συγκεκριμένο καταγγελόμενο σύστημα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες όλοι θέλουν να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση.
Και όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πρέπει να γίνουν οι όποιες διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως είναι οι υποθέσεις των εξοπλιστικών, να βλέπουμε αποτελέσματα 10 και 12 χρόνια μετά από ή όπως τη Siemens, ας πούμε. Ή όπως τη Siemens. Ναι, αυτό έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Και δυστυχώς αυτό το θέμα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Παρά το γεγονός ότι έχουν εξαγγελθεί και έχουν ψηφιστεί διάφοροι νόμοι που λένε ότι αυτές οι υποθέσεις διαφθοράς πρέπει να περαιώνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Γιώργο, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είσαι πάρα πολύ έμπειρος, ότι αυτό δεν τηρείται δυστυχώς στην Ελλάδα. Αυτές οι υποθέσεις λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν τάχιστα για να μην υπάρχει, ξέρεις, στον κόσμο να μένει αυτή η γεύση η οποία είναι και λίγο περίεργη. Mm-hmm. Πόσο δε μάλλον τώρα όταν έχουμε να κάνουμε με έναν πρώην υπουργό, ο οποίος ήταν επικεφαλής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει αυτή η υπόθεση να κλείσει, να ηρεμήσει η δικαστική εξουσία και κυρίως το μήνυμα το οποίο θα δοθεί, να δοθεί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είναι ότι τέτοια πράγματα είναι καλό να αποφεύγονται και τέτοιου είδους παρεμβάσεις όπως αυτές οι οποίες έχουν καταγγελθεί. Στα υπόλοιπα ζητήματα, να αφήσουμε λίγο τα δικαστικά, να πάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Πώς βλέπεις τις κινήσεις της κυβέρνησης? Για παράδειγμα, έχει ανέβει πάρα πολύ το θέμα του προσφυγικού. Έχουμε εξελίξει στο ζήτημα της τρομοκρατίας με τον Τουρτσοβόλο. Πώς σου φαίνονται οι πρώτοι μήνες της κυβέρνησης, πώς θα μπορούσες να το σχολιάσεις? Άκουσα να δεις. Προσφυγικό. Μιας και το έθεσε και είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή το μείζον ζήτημα το οποίο απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο και κυρίως τοπικές κυβερνήσεις οι οποίες πλήττονται. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει πάει χειρότερα από αυτό το οποίο θα περίμενε κάποιος πολίτης ο οποίος την ψήφισε στις εκλογές. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Είχε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Θυμάσαι ότι ορθώς κατήγγειλε την πρώην κυβέρνηση για πράξεις και παραλήψεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση η οποία είναι μια βόμβα πραγματικά στα θεμέλια των τοπικών κοινωνιών αλλά και στο ελληνικό κράτος γενικότερα. Θα περίμενα λοιπόν ερχόμενη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση να έχει ένα πιο καλά οργανωμένο σχέδιο. Μέχρι τώρα δεν έχω δει οργάνωση. Αυτά τα οποία ακούω τώρα για πλωτά φράγματα και ιστορίες νομίζω ότι με κάνουν λίγο να μηδιώ και να γελάω. Νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζεται έτσι το πρόβλημα. Το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι και οι υπουργοί και προφανώς όσοι είναι αρμόδιοι, γιατί τώρα είδαμε ότι ένα Υπουργείο το οποίο είχε καταργηθεί όταν ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης. Έγινε επανασύσταση. Έγινε επανασύσταση και ανέλαβε ο κ. Μηταράκης, στον οποίο εύχομαι καλή τύχη. Προφανώς είδαν ότι δεν βγαίνει αυτό κάπου, δεν οδηγεί η πολιτική την οποία είχαν χαράξει. Θα πρέπει λοιπόν στο προσφυγικό να δείξουν τόλμη και νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργήσουν ακόμα πιο γρήγορα για να δώσουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα πλέον έχει σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι. Έχει τον Ερντογάν από τη μία και τους Ευρωπαίους από την άλλη, οι οποίοι σου λένε: «Μεν Ευρωπαίοι, σήκωσε όλο το πρόβλημα μόνος σου, στις πλάτες σου». Δεν μπαίνουν σε κάθαρη θέση. Τώρα, τελευταία, ψέλησε κάτι η Μέρκελ. Είπε ότι μπορούμε να δεχτούμε, αλλά επί της ουσίας έχει αφήσει όλο το βάρος να πέσει σε εμάς. Και θα μου επιτρέψεις με έναν αναξιόπιστο συνομιλητή όπως είναι ο Ερντογάν. Δεν μπορείς να του έχεις καμία εμπιστοσύνη ότι μπορεί να ενεργήσει. Ναι, ο Ερντογάν είναι απρόβλεπτος και χρησιμοποιεί αυτό το θέμα εκβιαστικά. Έτσι. Σου λέει ότι, άκουσε να δεις, εδώ πέρα θέλω να ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα δικά μου, γιατί κάθε τρεις και λίγο βγαίνει και απειλή ότι θα ανοίξω τις μεταναστευτικές ροές και έτσι θα ανοίξω την Κερκόπορτα και θα σας στείλω όλους πακέτο στην Ελλάδα. Και εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Το μόνο θετικό το οποίο έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες για αυτό το θέμα είναι αυτό το οποίο πάει να γίνει με τις ΜΚΟ. Δηλαδή αυτή η καταγραφή. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιες είναι αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες έχουν εμπλακεί, τι λεφτά έχουν πάρει. Έχουν διακινηθεί, Γιώργο, πάρα πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια. Έτσι, δεν ξέρω πού έχει φτάσει ο λογαριασμός. Νομίζω έχει ακουστεί το προηγούμενο διάστημα γύρω στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν διακινηθεί. Ήταν και τα πρώτα σημάδια για να ξεκινήσει η έρευνα για τις ΜΚΟ. Λοιπόν, πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά, τι γίνεται, ποιος τα έχει πάρει? Έχει προσφερθεί έργο πραγματικά, δηλαδή θέλω να πω, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν εξυπηρετηθεί? Βλέπεις εσύ κάποια καλή διαβίωση αυτών των ανθρώπων στη Μόρια? Ας πούμε, πήγε προχθές ο κύριος Πολάκης και λέει έμεινε έκπληκτος. Ο κύριος Πολάκης προφανώς δεν είχε πάει τόσα χρόνια στη Μόρια να δει τι συνέβαινε. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι θέμα ποιος είναι στην κυβέρνηση, αλλά είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Λοιπόν, πρέπει να μπει μια τάξη. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα νομίζω ότι έχει περάσει κάτω από τον πύχη. Και είναι το μεγάλο της πρόβλημα, να ξέρεις, και θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ισχύει αυτό που λες και ήδη βλέπουμε να το ανεβάζουν αυτά τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολύ ψηλά. Για να κλείσουμε, Πέτρο, τη συζήτησή μας, μέσα στην κρίση
μπήκε στη διαδικασία. Ξέρεις πόσο τρελό, εσύ ξέρεις πόσο τρελό είμαι. Το ξέρω. Ειλικρινά, έχεις δουλέψει πάρα πολύ και το προηγούμενο διάστημα έχεις κάνει και άλλες απόπειρες με περιοδικά κτλ. Τώρα η μπαμ. Είναι στα περίπτερα ένα χρόνο. Είναι, τώρα το Μάρτιο κλείνουμε 2 χρόνια. Μάρτιο του 2018 έκδοθηκε. Ήταν ένα ρυψοκίνδυνο, να σου πω έτσι, εγχείρημα. Αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε ένα χώρο τον οποίο εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι πολλά χρόνια στον έντυπο τύπο και εργάζεσαι έτσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ότι δυστυχώς, καλώς ή κακώς, οι εφημερίδες φθήνουν σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν. Είναι ρυψοκίνδυνο να μπει κάποιο στη διαδικασία να. Ρυψοκίνδυνο. Αυτό το οποίο κάναμε, Γιώργο, ουσιαστικά είναι ότι εμείς μαζευτήκαμε μια παρέα δημοσιογράφων με επικεφαλής εμένα. Εγώ δεν θέλω να ονοματίζομαι ούτε εκδότης ούτε τίποτα. Τους βλέπω όλους ως συναδελφούς, γιατί συνάδελφοι είναι πραγματικά. Και αποφασίσαμε. Και αυτό έκανες διαχρονικά, πρέπει να σου. Ναι. Και αποφασίσαμε να βγάλουμε ένα έντυπο το οποίο θα παράξει πραγματικό και πρωτογενές ρεπορτάζ. Ο στόχος μου είναι αυτός. Χωρίς συμφέροντα από πίσω, χωρίς επιχειρηματικά συμφέροντα, χωρίς χρηματοδότες, μόνοι μας και όπου μας βγάλει. Έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει να σου πω ότι το προσεχές διάστημα ετοιμάζουμε και κάποιες άλλες κινήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες και θα τις μάθεις κι εσύ. Με χαρά να σε φιλοξενήσουμε, να τις πούμε και στον κόσμο. Ήταν ιδιαίτερη χαρά που βρέθηκες εδώ και συζητήσαμε. Ήταν τιμή, να ξέρεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί βλέπω ότι έχεις κάνει αλματώδη. Έχεις καταγράψει μια αλματώδη πορεία στην καριέρα σου. Παραμένεις το ίδιο προσγειωμένος, σεμνός και ταπεινός και κυρίως παραμένεις το ίδιο αξιόπιστος. Γιατί είναι πολύ μεγάλο και μεγάλο προσόν για ένα δημοσιογράφο αυτά τα οποία λέει και αυτά τα οποία γράφει να φέρουν την υπογραφή του και να αποδεικνύεται στο τέλος της ημέρας ότι έχει δίκιο για αυτά τα οποία κάποια στιγμή είχε δημοσιεύσει. Θύτευσα δίπλα στους καλύτερους, οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σου εύχομαι. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε επί της ουσίας τι είχε πει ο αρμόδιος υπουργός για τα κέντρα για την κατασκευή κλειστών δομών και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να υποδεχτούμε και τη Δέσποινα. Έχουν γίνει 8 αποστολές επιστροφών από 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Συνολικά έχουν φύγει 100 άτομα. Είμαστε κάπως ευχαριστημένοι με τη συχνότητα των επιστροφών. Δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι ακόμα με το πόσα άτομα είναι σε κάθε αποστολή. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στις 200 επιστροφές ανά εβδομάδα. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητα τα κλειστά κέντρα. Γιατί τι συμβαίνει σήμερα. Όταν φύγει κάποιος από το νησί και πάρει αρνητική απόφαση στην ενδοχώρα και το 90 με 95% των προσφυγών είναι αρνητικές. Δηλαδή, σε πρώτο βαθμό, όσες αποφάσεις δίνονται, κατά 95% είναι σωστές. Αυτό είναι μεγάλη. Δείχνει ότι η υπηρεσία σύλλογου κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Αυτοί που έχουν πάρει αρνητική και είναι στην ενδοχώρα, δεν μπορούμε να τους διώξουμε. Γιατί η Τουρκία δεν τους δέχεται πίσω βάσει του τρόπου που έχει ερμηνευθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση η κοινή ανακοίνωση του 2016 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Άρα έχουμε ευρεθεί στο γεγονός να δίνουμε αρνητικές αποφάσεις και να μην μπορούν να φύγουν. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και αυτό είναι το θέμα που. Σημείο διαφωνίας που έχουμε και με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πρέπει η τελική απόφαση να βγαίνει στα νησιά. Αν έβγαινε όπως έπρεπε μέσα σε 3-4 μήνες, δεν θα είχαμε το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Yeah. Άρα η επιτάχυση του Ανσύλου είναι η πιο σίγουρη αποσυμφόρηση των νησιών, διότι δεν λειτουργεί θελκτικά για νέες ροές. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε μέσα στο Μάρτιο. Αν ξεκινήσουμε μέσα στο Μάρτιο, θέλουμε κάποιους μήνες για να τελειώσουμε. Ο στόχος μας ήταν το καλοκαίρι. Παραμένει ο στόχος μας. Δεν έχουν αρχίσει καν ακόμη. Δεν έχουν επισήμως οριοθετηθεί, με εξαίρεση τη ΣΑΜΟ, όπου ήδη είναι έτοιμο να ανοίξει σε λίγες εβδομάδες ένα κέντρο, αλλά πολύ πολύ μικρότερο από αυτό που χρειαζόμαστε. Θα ανοίξουν 1.300 θέσεις. Αντιλαμβάνεστε, δεν μας καλύπτει. Είναι πολύ σημαντικό και το έχω πει σε όλα τα δημοτικά συμβούλια που έχω πάει στα νησιά. Πρέπει τα κέντρα να είναι επαρκή. Γιατί αν δεν είναι επαρκή, πρώτον, θα έχουμε φαινόμενα σαν αυτά που βιώνουμε σήμερα με τις συνθήκες ασφαλείας που δημιουργούν. Δεύτερον, θα λειτουργούν θελκτικά για τις ροές. Γιατί θα δίνουν την αίσθηση σε αυτόν που έρχεται ότι μπορεί να μπει. Τι σημαίνει κέντρα, κλειστά κέντρα κράτησης, ρωτάει ένας άλλος ακροτής, θα φυλάσσονται δηλαδή. Θα φυλάσσονται, θα έχουν απόλυτους κανόνες τάξης και ασφάλειας μέσα. Έχουμε δικαίωμα βάσει τη νομοθεσία να κρατούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις ετούντων άσυλο, όπως αυτές που μόλις έχουν φτάσει. Έχουμε δικαίωμα μέχρι 25 μέρες. Έχουμε δικαίωμα να κρατούμε για 50 συν 50 μέρες όσοι επιδείξουν παραβατική συμπεριφορά, δηλαδή αυτοί που βγαίνουν έξω και δημιουργούν επεισόδια ή στην τοπική κοινωνία. Θέλω να σας θυμίσω ότι μια βασική υποχρέωση της συνθήκης της Γενέβης έχουν και οι πρόσφυγες. Βάσει του άρθρου 2 είναι υποχρεωμένοι να σέβονται απόλυτα την ελληνική ένωμη τάξη. Και για μας δεν συνάδουν με συμπεριφορές ατόμων που ζητάνε άσυλο αυτά που είδαμε στη Μόρια. Όταν έρχεσαι σε μια χώρα και ζητάς μια χώρα να σε φιλοξενήσει, να σου δώσει άσυλο γιατί κινδυνεύεις,
πρέπει να σεβαστείς και τους κανόνες αυτής της χώρας. Άρα αυτό είναι πολύ βασικό. Όπως επίσης έχουμε δικαίωμα να κρατούμε και αυτούς οι οποίοι είναι προς επιστροφή. Άρα τα κλειστά κέντρα θα λειτουργήσουν ως κλειστά πλήρως για αυτές τις κατηγορίες. Γι' αυτό που ονομάζουμε γενικό πληθυσμό, θα υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα δικαίωμα εξόδων μέσα στην ημέρα, αλλά το βράδυ τα κέντρα θα κλείνουν. Κύριε Μηταράκη, είπατε ότι οι κλειστές δομές θα αρχίσουν να κατασκευάζονται τον μήνα Μάρτιο σε όλα τα νησιά ή από πού? Σε όλα τα νησιά. Στα πέντε νησιά στα οποία απαιτείται να αντικαταστήσουμε τις ανοιχτές δομές που λειτουργούν σήμερα, αυτές θα κλείσουν. Το λέω γιατί υπάρχει μια αμφισβήτηση από τα νησιά. Οι ανοιχτές δομές όπως η Μόρια, η Βιάλη, αυτή στη Σάμο θα κλείσουν. Και θα υπάρχουν μόνο οι νέες δομές, οι οποίες θα προσφέρουν πολύ περισσότερη ασφάλεια και κυρίως σε εμάς θα μας επιτρέψουν να λειτουργήσουμε διαδικασία ασύλου. Το μεγάλο στοίχημα που σας έλεγα στο διάλειμμα είναι να μειώσουμε το χρόνο μέσης παραμονής στα νησιά με την ταχύτερη διαδικασία ασύλου και άρα να μειωθεί πολύ σημαντικά ο μόνιμος πληθυσμός. Πόσους ανθρώπους θα φιλοξενούν αυτές οι δομές? Πάμε να τις επαναλάβουμε. Στη Λέσβο πόσοι? Οι συνολικές δομές που ετοιμάζουμε στο Αιγαίο είναι περίπου 20.000 κρεβάτια. Αυτό σημαίνει ότι αν μπορούμε και στα πέντε νησιά, αυτό εννοείται. Και στα πέντε νησιά. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι με μια μέση παραμονή 3 μήνες μας καλύπτουν για το ύψος των ροών που είχαμε το 2019. Αν η μέση παραμονή καταφέρουμε να φτάσει στους 3 μήνες, δεν θα είχαμε τα φαινόμενα που έχουμε σήμερα. Ναι. Άρα το μεγάλο στοίχημα το δικό μας, η μεγάλη δικιά μας υποχρέωση, πέρα από την ενεργή φύλαξη των συνόρων, στο οποίο θέλω να αναφερθώ στο εξής. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αναφέραμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Και αναφέραμε και ιδέες που κάποιος μπορεί να βγει στο σταθμό και να πει ότι είναι καλή ιδέα, κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι καλή ιδέα. Κάποιος μπορεί να πει ότι δουλεύει, κάποιος μπορεί να πει ότι δεν δουλεύει. Γι' αυτό είπαμε πιλωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί αντέδρασε? Το είπα και προχτές στην εκπομπή του Παύλου του Τσίμα που ήμουν με τον Γιάννη τον Μουζάλα. Γιατί τους ενοχλεί η ιδέα ότι προσπαθούμε και δοκιμάζουμε νέες τεχνολογίες πέρα της ηλεκτρονικής κουρτίνας που θα μπει στο Αιγαίο, πέρα της αύξησης των πλωτών μέσων, πέρα της αύξησης του έμψυχου δυναμικού? Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ. Πριν πάμε στη Δέσποινα, να σας αναφέρω, σύμφωνα με το σχεδιασμό που αποσαφηνίστηκε, η συνέντευξη αυτή δόθηκε νωρίτερα. Έχουμε εγγράφος στο σχεδιασμό της κυβέρνησης. Αναμένεται να δημιουργηθούν κλειστές δομές φιλοξενίας στην τοποθεσία Καράβας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, τοποθεσία Κρητικού στο Δήμο Χίου, Κρητικού Λάκκος, τοποθεσία Ζερβού. Παραπλεύρωση υποκατασκευή δομής είναι στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Αντίστοιχες δομές παραπλεύρωσης υφιστάμενων δομών θα δημιουργηθούν σε Λέρο και σε ΚΟ, σε εκτάσεις που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτός ο σχεδιασμός θα αποσαφινιστεί ακόμη περισσότερο αύριο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που θα γίνει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Στέλιο Πέτσα. Ακούσατε βέβαια και τον Υπουργό, όπου αναφέρθηκε εκτενέστατα στον τρόπο λειτουργίας αυτών των δομών. Πάω κατευθείαν, Δέσποινα Σβουρδάκου, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο. Έχουμε λίγα λεπτά στην διάθεσή μας. Δέσποινα, καλησπέρα, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα. Ένα περιστατικό που ζήσαμε πριν από λίγες ώρες, που πραγματικά είδαμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, οι πολεμικές τέχνες να μην χρησιμοποιηθούν για καλό λόγο. Είδαμε έναν μαθητή να χρησιμοποιεί τέλος πάντων πολεμικές τέχνες σε έναν συμμαθητή του και να τους πάει το σαγόνι. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν βγει, έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις ο μαθητής που υπέστη αυτή την όλη διαδικασία και είναι καλά, αλλά δύσκολη η κατάσταση του. Για άλλη μια φορά βλέπουμε την αρνητική πλευρά των πολεμικών τεχνών. Όταν δεν υπάρχει υπόβαθρο υγιές, είναι η εφηβεία, είναι οι διαφωνίες μεταξύ φίλων, συμμαθητών και για σήμαντη αφορμή μπορεί να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται για αυτοάμυνα, αλλά δυστυχώς για να λυθούν οι διαφορές που δεν λύνονται, αυξάνονται. Για σήμαντη αφορμή λοιπόν, και αφού δεν μπορούσε να διαχειριστεί ο νεαρός το θυμό του, άπλωσε το χέρι του και δυστυχώς προκάλεσε σωματικές βλάβες στην κάτω γνάθο συμμαθητή. Για ποιο λόγο? Και η πρώτη συμβουλή που δίνει ο δάσκαλος είναι αυτή. Δεν λύνω τις διαφορές μου με τις πολεμικές τέχνες. Το να μάθω να χτυπάω, αυτό είναι μέσα στα όρια
είναι μέσα στο, για, μέσα στο σύλλογο για αθλητικούς λόγους και για αυτοάμυνα όταν και άμα βρίσκομαι σε δύσκολη στιγμή και η σωματική μου ακεραιότητα έχει πρόβλημα. Δεν είναι για να λύνω τις διαφορές μου, δεν είναι για να χτυπάω γυναίκες όπως στην περίπτωση της Ελένης, γιατί πάλι και εδώ βλέπουμε η νεαρή γνώριζα μου πολεμικές τέχνες. Βλέπουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για η αρνητική πλευρά, η αρνητική όψη, έτσι, των πολεμικών τεχνών, όταν δεν υπάρχει, γιατί αυτό πρέπει να έχει και άλλη διδασκαλία, όχι στη βία. Οι μαχητικές τέχνες δεν είναι για να ασκώ βία, γιατί μετά λέμε, κοίτα, αυτός ξέρει να χτυπάει, να βαράει, λοιπόν, και δεν υπάρχει διάλογος. Οι μαχητικές τέχνες είναι για το εφαγωνίζεστε και για λόγους αυτοάμυνας και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Το να γνωρίζω πολεμικές τέχνες πάντως και με μαγιά να επιβάλλομαι δεν είναι ποιότητα. Και αυτό οι δάσκαλοι και οι δάσκαλοι και οι γονείς, γιατί αυτά είναι, όπως έχουμε πει, η κρίκη της ίδιας αλυσίδας, πρέπει να λένε όχι στη βία. Δεν λύνω τις διαφορές μου με τις πολεμικές τέχνες. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με Δέσποινα, όταν εκπαιδεύεται ένας νεαρός σε πολεμικές τέχνες, μαζί με την όλη εκπαίδευση, αφήνω το αγωνιστικό κομμάτι, αφήνω τη γυμναστική, αφήνω το... δεν εκπαιδεύεται για τον τρόπο που θα χρησιμοποιεί αυτές τις πολεμικές τέχνες. Ή είναι και λίγο το πώς λειτουργούμε εμείς, δηλαδή για ποιο λόγο βρεθήκαμε, ας πούμε, να μάθουμε πολεμικές τέχνες. Είναι και τα δύο. Πολύ σωστή ερώτηση. Είναι και τα δύο. Απ' τη μία είναι το ότι μαθαίνεις πολεμικές τέχνες για να αμήνεσαι. Έτσι, βέβαια, έχει σημασία και τι είδος πολεμικής τέχνης μαθαίνω, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, αλλά εξαρτάται και η προσωπικότητα. Εξαρτάται το παιδί, τον άνθρωπο, τον νεαρό, τον μεγάλο άνδρα, γιατί υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα χέρια και τα πόδια τους για να λύσουν τις διαφορές τους. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στη νύχτα και χρησιμοποιούν μαχητικές τέχνες για να επιβληθούν. Δηλαδή, οι μαχητικές τέχνες, όταν δεν υπάρχει το πνεύμα, κατατάνε βία. Σωματική βία και όχι μόνο. Λεκτική βία, έτσι. Και περνάμε και σε άλλες μορφές βίας που έχουν να κάνουν και με το οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή, από τα πιο απλά πάμε και στα πιο σύνθετα. Σε και... κάθε μαχητική τέχνη, σε κάθε πολεμική τέχνη, αν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο, μπορεί να δημιουργήσει τόσο σοβαρά ζητήματα ή παίζει και ρόλο. Έχω ένα στυλό και γράφω, έχω ένα στυλό και... Μου βγάζει το μάτι. Έτσι. Άραγε είναι το μυαλό, πώς μιλεύω το μαθητή, είναι ο δάσκαλος, που πρέπει συνέχεια να λέει ότι ξέρεις, αυτό που γνωρίζεις είναι όπλο. Εάν το χρησιμοποιήσεις για να λύσεις τις διαφορές σου ή γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς το θυμό σου, θα έχεις άσχημα αποτελέσματα. Ή θα χτυπήσεις κάποιον πολύ σοβαρά, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ή θα μάθεις με μαγιά να λύνεις τις διαφορές σου και αυτό θα σε ακολουθεί από την νεαρή, από την εφηβεία σου και στην υπόλοιπη ζωή σου. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλό να χτυπάς τον άλλον για οποιονδήποτε λόγο, εκτός πια αν, αν έχεις πρόβλημα... Αν απειλείται η σωματική σου ακεραιότητα. Έτσι, για να αναχαιτήσεις επιθέσεις. Πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και όχι να λέμε «Α, ο μάγκας που γνωρίζει πολεμικές τέχνες», γιατί έτσι αμαυρώνονται και οι πολεμικές τέχνες και υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές και πολύ καλοί μαθητές που φέρνουν μετάλλια. Υπάρχει και η άλλη οπτική, και η άλλη πλευρά. Όμως από κάτι τέτοια περιστατικά, έτσι, τα οποία θέλουμε να τα μειώσουμε και να τα περιορίσουμε, βλέπουμε ότι οι μαχητικές τέχνες... αμαυρώνονται επί της ουσίας. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί σε κάθε περίπτωση, αυτός που δεν γνωρίζει πολεμικές τέχνες είναι το θύμα τελικά. Και αυτός που γνωρίζει μαχητικές τέχνες είναι αυτός που επιβάλλεται. Και βλέπουμε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Είχαμε σκοπό, Δέσποινα, να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο. Είχαμε σκοπό να μιλήσουμε και για την ελληνική αστυνομία. Ναι, να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία γιατί άνοιξε το δρόμο. Είχες μια προσωπική υπόθεση με την Πέμπτη ελληνική βράδυ, αστυνομία και έδωσε για άλλη μια ζωή φορά στον ανιψιό μου. Μπήκε μπροστά, μας άνοιξε το δρόμο. Αν δεν ήταν ελληνική αστυνομία, δεν νομίζω ότι θα είχαμε προλάβει να πάμε στο νοσοκομείο, στην Αγία Όλγα. Ευχαριστώ πολύ την ελληνική αστυνομία για το ανθρώπινο πρόσωπό της. Δεν είναι μόνο καταστολή,
που πρέπει, υπάρχει και η καταστολή. Λειτουργούν έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο είναι οι Έλληνες αστυνομικοί. Είναι έτσι. Άνθρωποι πάνω απ' όλα, όπως είπες και εσύ. Και μας έσωσαν τη ζωή στην κυριολεξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά, να είναι καλά και εκείνη, να είσαι καλά και εσύ, να είναι και καλά ο ανιψιός σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για την παρουσία σου εδώ. Θα έχουμε την επόμενη φορά να συζητήσουμε πολύ περισσότερα θέματα. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μην χάσετε φυσικά αμέσως μετά Σοφία Μίτυλη. Δεν θα σας πω για τη Σοφία, θα σας αποκαλύψω αύριο στην αυριανή εκπομπή. Σοφία Μίτυλη αμέσως μετά, η ΝΕΤ 24 Βασίλη Σταλαμάγκα στις 5, 7 η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων Αλεξάνδρα Ντούσκα και 7.30 η ώρα εμπράκτος με Γιάννη Μακρυγιάννη και Σωσό Χονδρογιάννη. Καλό απόγευμα σε όλους.